Τα απανωτά περιστατικά συμπλοκών στο παράκτιο μέτωπο της Χερσονήσου προβληματίζουν τη Δημοτική Αρχή, με τον Δήμαρχο Γιάννη Σέγκο να χαρακτηρίζει την κατάσταση ελεγχόμενη, ωστόσο σίγουρα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος τον τελευταίο ειδικά ένα μήνα και κάτι είναι στον τόπο μας, στο Δήμο Χερσονήσου, πέραν κάθε προσδοκίας. Δεν περιμέναμε τόσο κόσμο. Εδώ πρέπει να πω βέβαια ότι τα φαινόμενα βίας, από όπου και αν προέρχονται αυτά και με όποιον τρόπο και γίνονται, είναι απολύτως καταδικαστέα. Τα κινητά τηλέφωνα και τα βίντεο που τραβούν οι τουρίστες στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου μεταφέρουν τις εικόνες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Σέγκο, τα περιστατικά είναι λιγότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, παρά το γεγονός ότι αυτήν την περίοδο στη Χερσόνησο έχουν καταλύσει χιλιάδες νέοι Ολλανδοί και όχι μόνο. Πρέπει να πω όμως εδώ ότι παρότι είδαν τρία φαινόμενα ξυλοδαρμών στη Χερσόνησα, το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, και πρέπει να πω ότι εντός εισαγωγικών, αυτό το φαινόμενο που στηρίζεται στο θεσμό πλέον εντός εισαγωγικών της κάμερας των κινητών τηλεφώνων που τα καταγράφουν. Παρά το γεγονός ότι το προσωπικό του αστυνομικού τμήματος της Χερσονήσου ξεπερνά τον εαυτό του για να αντιμετωπίσει τα απανωτά περιστατικά στη Χερσόνησο αλλά και την ευρύτερη περιοχή, αυτό που ζητάει η Δημοτική Αρχή είναι την άμεση ενίσχυσή του, έτσι ώστε η αστυνόμευση να γίνει πιο αποτελεσματική. Οι ένστολοι προσπαθούν με κάθε τρόπο, μέσα από σχεδιασμό, να ελέγξουν περιοχές όπως τη Χερσόνησο και τα Μάλια, που αυτήν την περίοδο γίνονται σημείο αναφοράς χιλιάδων νέων τουριστών. Πρέπει να ξεχνάμε ότι και η ελληνική αστυνομία, που κάνει τα δύνατα δυνατά, έχει να κάνει αστυνόμευση τις νυχτερινές ώρες, έχει να κάνει έλεγχο της άγρας πελατών, έχει να κάνει με τη μικροεγκληματικότητα, έχει να κάνει με τον έλεγχο της κυκλοφορίας και ειδικά της σταθμεύσεως στον πολύ τουριστικό προορισμό που λέγεται Δήμος Χερσονήσου, και έχει να κάνει μόνο το παράκτιο μέτωπο. Άρα οι υποχρεώσεις, οι αρμοδιότητες και εν τέλει τα αντικείμενα που έχει και η ελληνική αστυνομία είναι τεράστια. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί.